ήρθε εδώ με μια rock-punk διάθεση, κατέληξε να της λένε ότι παίζει βιντεοκασέτα. Σήμερα έρχεται με μια πιο παπλωματέδια. Πάει καλή φωτογραφία, τι θα σου πούνε τα κορίτσια, θα σου πούνε οι κριτές. Σήμερα είσαι η πιο όμορφη Ανδριάννα που έχω δει μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Στο λέω αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ γενικά δεν ασχολιόμουν πολύ με τα social media. Και λόγω δουλειάς δεν προλάβαινα, μόνο το καλοκαίρι με έβγαζα φωτογραφίες με μαγιό, μόνο τότε. Οπότε, τώρα που μπήκα στο My Style Rocks, πρέπει να κάνω ένα μπαμ. Ναι. Οπότε, κανόνισα φωτογράφηση. Το concept θα είναι I woke up like this, δηλαδή ξύπνησα έτσι. Αχα. Οπότε θα είμαι το σκηνικό, να σας πω. Για το, πες. Το έχω σκεφτεί όλο. Λοιπόν, πες. Θα είμαι σε εξωτερικό χώρο, θα είμαι στον δρόμο. Στην γειτονιά μου στην Εκάλη θα κλείσουμε ένα δρόμο πάρα πολύ γνωστό που έχει και ποδηλατόδρομο. Θα κλείσεις έναν ολόκληρο δρόμο στην Εκάλη. Σ' αγαπώ αυτά, λες. Για αυτά. Λίγο, έτσι, αυτό το λίγο. Και είναι έτσι, ότι δηλαδή ξύπνησα έτσι, οπότε έχω το πάπλωμα. Από μέσα, ότι και καλά ξυπνάω ντίβα. Και το πάπλωμα, αναλόγως με το πώς θα το φορέσεις πάνω σου, μπορεί να είναι η μπόμπερ, η κάπα, η φούστα, κάνεις και κουκούλα. Δηλαδή, κατάλαβα. Το χρησιμοποιείς σαν και πάπλωμα, αλλά και πανοφόρη. Πολύ ωραία. Βαθμολογήστε. Ζέτα μου, θέλω να ακούσω εσένα που έχεις βάλει δύο. Γεια σου, Ανδριάννα μου. Γεια σου, Ζέτα. Εμένα μου κάνει πιο πολύ I wanna be Kim παρά I wake up like this. Εγώ ή εσύ, δεν κατάλαβα. Εγώ. Ναι. Α, οκ. Όχι, δεν κατάλαβα για ποιον. Εντάξει, εγώ, οκ, okay, ναι. Ναι. Συνήθως αυτό στο Instagram το βάζουμε, ξύπνησα κάπως έτσι. Ναι. Όταν είμαστε σε μία πισίνα, σε μία βίλα και έχουμε το πρωινό, βλέπουμε ένα ωραίο. Στην πισίνα μου έχω βγάλει άλλες φωτογραφίες, θέλω να είμαι έξω. Μπορώ έχουμε να ολοκληρώσω ή θα πατάς πάνω στη φωνή μου? Θα πατάω πάνω στη φωνή σου. Ωραία, Κατερίνα, δεν συνεχίζω. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω, λίγο να το ελαφρύνουμε, μην τσακωνόμαστε συνέχεια. Πλάκα κάνω. Συνέχισε, εννοείται. Το I wake up like this το χρησιμοποιούμε συνήθως στο Instagram. Λέμε ξύπνησα κάπως έτσι και έχουμε ας πούμε ένα τέλειο πρωινό, ένα μπουρνούζι στο κεφάλι, ένα μπουρνούζι και μια πετσέτα στα μαλλιά και μπορεί να βάζουμε ένα γυαλί, ένα κραγιόν και λέμε ξύπνησα κάπως έτσι. Τώρα ξύπνησα κάπως έτσι, στα στενά, στην περιοχή σου με την τακουνάρα και με μια φιγούρα, θέλω να είμαι κύμα αλλά δεν είμαι και ένα πάπλωμα. Ναι, κρύβει ένα κωμικό. Αυτό είναι το θέμα, ότι κρύβει ένα κωμικό στοιχείο, γιατί καμία δεν ξυπνάει και έχει μια ολόσωμη φόρμα και το γυαλί. Είναι κωμικό. Αυτό ήθελα να περάσω. Και καλά ξυπνάω και είμαι έτσι ντίβα. Δεν είναι πραγματικό. Δηλαδή, λίγο φαντασία. Δηλαδή, καταλαβαίνω τι λες. Σατυρίζει το I woke up. Οπότε αυτό like που this. Σου πέρασα μπορεί σε σένα να μην φαίνεται ωραίο, αλλά αυτό ήταν που θέλω να περάσω. Εννοείται όμως η άποψη της Ζέτας είναι σεβαστή, γιατί δουλεύει το Instagram, το γνωρίζω, οπότε ακούω την άποψή της, γιατί είναι ένα concept που μπορεί να μας συμβουλεύσει. Αλλά αυτό που είπες όντως ήταν, ήθελα να το κάνω έτσι κωμικό. Και καλό ότι περπατάω με το πάπλωμα. Αυτό ήταν το δεν μήνυμα. Δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν γέλασα πάντως. Δεν το βρήκα κωμικό. Παρά τα αυτά, αν δεν ήταν το σημερινό κόνσεπτ, αυτό είναι όντως μια δυνατή και μια διαφορετική σου εμφάνιση. Ευχαριστώ. Και προσέγγιση. Ευχαριστώ. Σου πάει και το μαλλί το μακρύ και το μακιγιάζ. Αυτό θα μπορούσε όντως να ήταν ένα τέλειο μπόμπερ.
Αλλά δεν μου παραπέμπει αυτό, ξύπνησα κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Πάρε το παπλωματάκι σου και πάω. Και πήγαινε σε παρακαλώ τώρα στην Κρητική Επιτροπή. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.